Από το δεύτερο Ευεργετινό, υπόθεση Γιώτα Θήτα, πώς πρέπει να εορτάζει εκείνος που αγαπά το Θεό και ποια πρέπει να είναι η διατροφή των πατέρων κατά τα εορτάς. Εν το γεροντικό. Ένα. Ένας γέρον είπε, αν σου πει ο λογισμός να ετοιμάσει διάφορα φαγητά εις εορτή, να μην τον ακούσεις, επειδή θα εορτάζεις όπως οι Ιουδαίοι. Μόνο οι Ιουδαίοι ετοιμάζονται έτσι για τα εορτά. Σε εκλεκτή τροφή δια των μοναχών είναι το πένθος και τα δάκρυα. 2. Διηγούνται δια των Αβάν Ελλάδιων ότι έτρωγε πάντοτε ψωμί και αλάτι, όπως οι υπόλοιποι μοναχοί της Χίτης. Όταν λοιπόν ήλθε το Πάσχα, έλεγε στον εαυτό του, τώρα οι αδελφοί τρώγουν κατά τα συνηθισμένα ψωμί και αλάτι. Εγώ χωρίς χρέος να κοπιάσω ο λίγον δια το Πάσχα. Επειδή λοιπόν κατά τα υπολείπους ημέρας τρώγω καθιστός, τώρα που είναι Πάσχας θα κοπιάσω ο λίγον και θα φάγω όρθιος. Και αυτό έκανε πάντοτε εις το Πάσχα. 3. Κάποιος από τους πατέρας είπε, γνωρίζω αδελφόν και παραμένει στα κελίαν και ενίστευσε την εβδομάδα του Πάσχα. Όταν δε συνεκεντρώθησαν από βραδείς οι αδελφοί, αυτός έφυγε για να μην φάγει στην κοινή τράπεζα ή στην εκκλησία. Έβρασε ολίγαν κοκκινογούλια και τα έφαγε χωρίς ψωμί. 4. Ένας γερός είπε, ας εφρανθόμεν με τους λόγους του Θεού και ας εορτάσουμε με διηγήσεις των Αγίων Πατέρων και όχι με απολαύσεις της κοιλίας μας αλλά πνευματικά. 5. Ο Αββάς Παύλος από την Καπαδοκία μας διηγήθη το εξής. Όταν ερήμωσε ο τόπος μας από τους Πέρσας, εφύγαμεν και εμείς από το μοναστήρι μας και διασκορπίστημε. Όταν λοιπόν εφτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη, ευρήκα κατά σύμπτωση πλοίων που επρόκειται να αναχωρήσει δια την Αλεξάνδρεια. Αφού επλήρωσα τον ναύλο, επεβιβάστην εις αυτό και με το λίγας ημέρας εφτάσαμε εις την Αλεξάνδρεια. Εκεί συνήθισα μοναχούς από το όρος της Νητρίας και επήγα μαζί τους. Έτσι έφτασα εις το όρος και κατόκισα μαζί με ένα γέροντα. Αφού επέρασα μαζί του ένα χρόνο και τρεις μήνες, επήγα εις τον ηγούμενο του όρους και του λέγω, κάνε έλεος Σαββά και δώσε μου κελίον για να ησυχάσω μόνος μου. Δεν μπορώ πλέον να ζήσω με τον γέροντα, διότι δεν κάμνει ούτε την ακολουθία των μοναχών ούτε των κοσμικών. Με αναγκάζει δηλαδή να νηστεύω την Κυριακή από τα υπολείπους εορτάς και την Πεντηκοστή. Το δε χειρότερο είναι ότι δεν με αφήνει να ψάλω κανόνας και τροπάρια που ψάλουν όλοι συνήθως. Κατά τα σημέρα της Αγίας Τεσσαρακοστής εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή, ούτε ψωμί εφάγαμεν, ούτε έλαιον, ούτε ίνον ήπιαμεν, αλλά περιοριζόμεθα εις καρπούς τρώγοντες κάθε δύο ημέρας. Εις αυτά είπε ο γέρον ηγούμενος του όρους, μου απάντησε. Εις αυτά ο γέρον, ο ηγούμενος δηλαδή του όρους, απήντησε. Αδελφέ, γύρισε πίσω και κάθου μαζί με τον γέροντα, αν θέλεις να σωθείς βέβαια, διότι εκείνος που επιθυμεί τη σωτηρία του, δεν πρέπει ούτε Κυριακή ούτε εορτή να μένει αργός από τη δοξολογία του Θεού, η οποία δυναμώνει και διατηρεί με την νηστεία και την αγρυπνία. Και διατηρείται με την νηστεία και την αγρυπνία. Όπως δηλαδή ακριβώς το ψωμί δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νερό, έτσι και ο μοναχός μπορεί να ζήσει ούτε στιγμή χωρίς συνεχή προσευχή και νηστεία και αγρυπνία και χωρίς να απολυτεύεται κατά Θεόν. Το να νηστεύει δύο συνεχείς ημέρας αρμόζει μόνο εις τους αναχωρητάς. Το να τρώγει επίσης καρπούς και να μην τρώγει δε άρτων δεν είναι συμφέρον ούτε αξιέπαινο, διότι έχει την μορφή καινοδοξίας. Το δε να νηστεύει επί τέσσερα ημέρας, δηλαδή κατά την Αγία Τεσσαρακοστή, πεντήκοντα δε ημέρας να τρώγει απ' όλα και να αναπαύεται, αρμόζει στους κοσμικούς και όχι στους μοναχούς. Και το να ψάλει κανόνας και μελωδικούς ήχους αρμόζει στους ιερείς που λειτουργούν στον κόσμο και στους υπολείπους. Δια τούτο βεβαίως και ο κόσμος συνηθίζει να συγκεντρώνεται εις τας εκκλησίας. Δια τους μοναχούς που ζουν μακράν από τους θορύβους του κόσμου, αυτό όχι μονάχα δεν συμφέρει, αλλά πολλά εξπροξενεί και βλάβουν. Όπως ακριβώς ο ψαράς πιάνει το ψάρι με αγκίστρι και δόλωμα, έτσι και ο διάβολος παγιδεύει τον μοναχό με αυτά τα τροπάρια και το άσμα και τον ρίπτει εις καινοδοξίαν και ανθρωπαρέσκειαν και φιλιδονίαν, αλλά και εις βόθρον της πορνείας γρήγορα τον παρασύρει. Μακριά λοιπόν το άσμα από τον μοναχόν που θέλει να σωθεί. Β. Του Αγίου Εφραίμ. Εορτή δια των μοναχών είναι η τήρηση των εντολών του Χριστού, η δε παρηγορία του, το να μην κάνει των πονηρών. Χαρά δε δια των μοναχών είναι η αναχώρησή του από τον κόσμο αυτόν και το ταξίδι του προς τον Κύριον. Το καύχημά του τέλος είναι ο φόβος του Κυρίου.